Μεγαλώνει η λίστα των αστυνομικών που συλλαμβάνονται και σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Στα χέρια των αδιάφορων της Ελλάς έπεσε ένας 40χρονος υπαρχηφύλακας της ομάδας Ζήτα και ο αδελφός του στη Θεσσαλονίκη, επειδή κατήχαν παράνομα είδη οπλισμού. Στο σπίτι μάλιστα του αστυνομικού, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, βρέθηκαν 106.800 ευρώ σε μετρητά, ποσό το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογήσει. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ο υπαρχηφύλακας είναι ένθερμος υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής και γι' αυτό εξετάζεται από τις αρχές εάν μέρος του οπλισμού που έβρισκε από το διαδίκτυο δινόταν στην οργάνωση. Οι αδιάφθοροι εντόπισαν στο σπίτι του, εκτός από τα χρήματα, ένα πιστόλι με φακό σκόπευσης λέιζερ, γεμιστήρες, φυσίγγια, πτυσσόμενο μαχαίρι και δεκάδες εξαρτήματα όπλων. Σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι, μία ημέρα μετά την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, κάμερα κατέγραψε άτομα ανάμεσά τους και χρυσαυγίτη της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας να ρίχνουν πέτρες ανενόχλητοι δίπλα σε δημιουργία των ΜΑΤ. Για την υπόθεση διατάχθηκε έρευνα από την Ελλάς, όπως αναφέρεται όμως σε τηλεφωνική συνομιλία δύο χρυσαυγητών που κατέγραψε ο κοριός της Αντιτρομοκρατικής. Δεν ήταν τυχαία η ανοχή των αστυνομικών. Άκουσε με, στο Κερατσίνι τα είδες τα επεισόδια? Τα είδα. Οι κάτοικοι και καλά που λέγανε ότι βγήκανε, ξέρεις ποιοι ήταν? Δεν είδες στην άκρη κάποιους που πέταγαν πέτρες και τέτοια? Ήταν από πίσω από τους μπάτσους κάποιοι με τα δοκάρια. Ναι, ποιος το κανόνισε? Δεν ξέρω. Ο Κοντός το κανόνισε. Δεν ξέρω. Ο Κοντός. Ποιος είναι ο Κοντός? Ο Νίκος. Η ύπαρξη θυλάκων της Χρυσής Αυγής στους κόλπους της αστυνομίας φαίνεται και από άλλη μία τηλεφωνική συνομιλία χρυσαυγητών. Και όλα αυτά που λέγανε οι Αθηναίοι που συζητάγαμε και εμείς στα γραφεία, αν θυμάσαι, που λέγαμε τι βλάκες είναι αυτοί με τις παραλλαγές, με τα έτσι, με τις νυχτερινές, όλα αυτά που εμείς τα κάναμε στο χαβαλέ, με τους ασυρμάτους, με τον αστυνομικό και με αυτούς. Ναι. Τα θυμάσαι? Πηγαίναμε και τους κράζαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Όλα αυτά που εμείς τα λέγαμε για αστείο, αυτοί τα έλεγαν σοβαρά οι Αθηναίοι. Και να που έγινε, βλέπεις τώρα ότι ένα-ένα συνδέονται. Γιατί άμα δεν κάναν τις νυχτερινές, δεν θα έβγαινε αυτή και καλά η εκπαίδευση. Άμα δεν μιλάγανε με το π*** τον αστυνομικό και τους άλλους, δεν θα έβγαινε ότι είμαστε μαζί με την αστυνομία. Διασυνδέσεις αστυνομικών με χρυσαυγίτες έχουν καταγγείλει αρκετοί αλλοδαποί. Θύματα ρατσιστικής βίας όπως ο Ναντίμ Σάκετ. Τον περασμένο Νοέμβριο, μέλη της Χρυσής Αυγής, σε μία από τις επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου στα Σεπόλια, τον είχαν χτυπήσει άγρια. Όπως καταγγέλει, όταν πήγε στο τμήμα για να κάνει μήνυση, οι αστυνομικοί τον απέτρεψαν. Ήταν σπασμένο χέρι και γεμάτο με αίμα όταν πήγα σε αστυνομικό τμήμα Περιστερίου. Λέγανε δεν έχεις τίποτα, τι έχεις. Να πας δεν χρειάζεται καμία μήνυση. Μήτρου, υπάρχουν δύο ακόμα συλλήψεις πρώην φρουρών, βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Βέβαια το πρώην τώρα είναι σχετικό, διότι μέχρι προχθές φρουροί τους ήταν. Πρόκειται λοιπόν για τον αστυνομικό ο οποίος έχει διατελέσει φρουρός του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γερμενή και ο οποίος στο σπίτι του οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας Όλγα βρήκαν 4 πτυσσόμενες ράβδους και σιδερογροθιές, βρήκαν σπρέι εκτόξευσης πιπεριού, βρήκαν μαχαίρι με λάμα πάνω από 6,5 εκατοστά, βρήκαν αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο τυφέκιο, βρήκαν δύο λαστιχένια σε αστυνομικές ράβδους, 145 φυσίγγια των 9 mm, 42 φυσίγγια διαφόρων άλλων διαμετρημάτων, φορητός ασύρματος, βρήκαν επίσης μια μεγάλη αφίσα με τίτλο «Σχετικά με τη ρατσιστική επίθεση στο πανηγύρι της Ραφίνας». Σας θυμίζω ότι είναι, αν θυμάστε, την επίθεση στους αλλοδαπούς και στους πάγκους στην περιοχή της Ραφίνας. Ενώ αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην αυλή του σπιτιού του εντόπισαν οι αδιάφθοροι δύο αυτοκίνητα. Το ένα από αυτά δεν είχε καν νόμιμα παραστατικά, δεν είχε καν αριθμό κυκλοφορίας, ήταν δηλαδή ένα αυτοκίνητο φάντασμα και οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι μέσα σε αυτό είχε εγκαταστήσει ένα σύστημα ηχητικών σημάτων, σαν αυτά τα ηχητικά συστήματα που κάνουν τα περιπολικά Όλγα όταν βγαίνουν έξω να κάνουν περιπολίες. Φανταστείτε δηλαδή ένα αυτοκίνητο φάντασμα. Άρα αυτό παρίστανε, αυτό παρίστανε ότι οδηγεί περιπολικό, ας πούμε. Έκανε πάντως τα σήματα της αστυνομίας. Δηλαδή, φανταστείτε σε μια γειτονιά, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, με πολλούς αλλοδαπούς, ένα αυτοκίνητο φάντασμα που δεν υπάρχει, ένας αριθμός κυκλοφορίας που δεν υπάρχει και να το συγκρατήσει κάποιος και να έχει τη σιρήνα που κάνει ένα περιπολικό της αστυνομίας. Επίσης, εντόπισαν στο δεύτερο αυτοκίνητο δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς επίσης και ένα μαχαίρι με λάμα που ξεπερνούσε τα 9 εκατοστά. Αυτά στον πρώην φρουρό του κυρίου Γερμενή. Επίσης, να σας πω ότι συνελήφθη κι άλλος αστυνομικός, ο οποίος ήταν στην φρουρά του Μπούκουρα, άλλο βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Ο Γερμενής δεν είναι αυτός ο παλικαράς που είχε μπει με το πιστόλι και είχε απειλήσει τον. Για να απειλήσει τον δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη, αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά θυμάσαι. Λοιπόν, τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός είχε έναν αστυνομικό, ο οποίος αστυνομικός είχε μαϊμού περιπολικό. Το να έχει μαϊμού περιπολικό κάποιος άλλος, κάποιος ας πούμε, ο οποίος είναι
ανοίξει το χώρο της τρομοκρατίας ή είναι άνθρωπος του κοινού ποινικού δικαίου. Σωστά. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αστυνομικό να έχει περιπολικό μαϊμού, πρώτη φορά ακούμε. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Όσον αφορά τώρα το πρώην φρουρό του Μπούκουρα, να σας πω ότι του βρήκαν στο σπίτι του 35 φυσίκια, 35 φυσίκια των 45 mm. Τώρα, από τις τελευταίες μέρες, ούτε 10 μέρες δεν είναι, Όλγα, που έχει ξεκινήσει η ιστορία με την Χρυσή Αυγή, έχουν συλληφθεί 8 αστυνομικοί. Έχουν συλληφθεί, έχουν πάει δηλαδή στον εισαγγελέα. Και αυτοί οι 8 αστυνομικοί είναι πέρα από την έρευνα που κάνει των εσωτερικών υποθέσεων και έχουμε πει ότι ήδη έχει δέσει 11 αστυνομικούς και έχουμε επίσης και την έρευνα που γίνεται στον Άριο Πάγο που αναμένουμε να βγάλει εντάλματα για αστυνομικούς οι οποίοι, όπως έλεγε στο πόρισμά του ο κύριος Βουρλιώτης, είτε ανέχονταν είτε παρήχαν κάλυψη σε κάποιους χρυσαυγίτες. Αυτό μήνα. Ας το ξαναπούμε, είναι μια πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ λεπτή δουλειά που γίνεται. Εσύ το ξέρεις γιατί το παρακολουθείς. Ξεκίνησε με κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος σε 2 ανώτερους αξιωματικούς αστυνομίας. Κατόπιν είχαμε 8 ανώτερα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που είτε τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, είτε μετατέθηκαν, είτε υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν. Είχαμε κατόπιν όλο αυτό το κύμα των συλλήψεων των 8 συν καμιά δεκαπενταριά που είναι σε ΕΔΕ και διαθεσιμότητες και ούτω καθεξής. Γίνεται μια προσπάθεια να εξαρθρωθεί αυτό το δίκτυο που ο εισαγγελέας στο πόρισμά του σημειώνει ότι ήταν ένα δίκτυο που πρόσφερε συγκάλυψη ή τουλάχιστον ανοχή, αν όχι συνδρομή στις εγκληματικές δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων. Και το να φτάσει αυτό το ξύλωμα σε τέτοια έκταση ώστε να είναι αποτελεσματικό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι πολύ λεπτή υπόθεση.